Χτυπάνε ήδη τα τηλέφωνα εδώ, γιατί τρέχουν τα ρεπορτάζ. Τρόμος λοιπόν για πασίγνωση τραγουδίστρια, που ο γιος της την ξυλοκόπησε και την πέταξε από το σπίτι. Θα το δείτε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε όλο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έγινε. Μιλάμε για μια γυναίκα με μεγάλη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Θα μάθουμε τι λένε οι γείτονες, τι λένε οι άνθρωποι που ήταν μπροστά μάρτυρες. Όπως επίσης, παρακαλώ, όπως επίσης, σε λίγο θα ακούσουμε το τι είπε και η ίδια στους αστυνομικούς. Πώς εξομολογείται τον εφιάλτη που έζησε και πώς λέει η ίδια ότι γλίτωσε από τα χέρια του γιού της που παρολίγο να τη σκοτώσει. Θα μάθουμε σε λίγο μια πολύ σοβαρή υπόθεση, μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κοινωνικές διαστάσεις. Πάμε να δώσουμε παρακαλώ πολύ κολαγόνα στους φίλους ηλιθιατές. Σε λίγο, όπως σε λίγο θα μάθουμε την σοβαρότατη υπόθεση, τη συγκλονιστική υπόθεση με την πασίγνωση τραγουδίστρια, η οποία δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό από το γιο της, ο οποίος αφού τη χτύπησε, την πέταξε έξω από το σπίτι. Μια φλιβερή ιστορία, η οποία μόνο θλίψη προκαλεί σε όλους μας. Πάμε και όχι να κλείσει ένα θέμα επίσης, το οποίο αφορά τη γνωστή τραγουδίστρια. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Με την πασίγνωση τραγουδίστρια, η οποία έφαγε άγριο ξύλο από το γιο της, την ξυλοκόπησε αγρίως και την πέταξε έξω από το σπίτι. Ο Βαγγέλη Καράλη. Ναι. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Μια ιστορία που σε κάνει πραγματικά να κλαις και να μαυρίζει η ψυχή σου. Σε ακούμε. Είναι από τις ιστορίες που ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να τις αγγίζουμε πολύ διακριτικότητα. Και μεγάλη προσοχή. Και με μεγάλη προσοχή, διότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είτε πρόκειται για διάσημους είτε όχι. Η συγκεκριμένη κυρία, να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για λαϊκή τραγουδίστρια, με σπουδαίο παρελθόν στην μουσική. Ένα βαρύ όνομα. Βαρύ όνομα. Και είναι και επίσης ένα οικογενειακό βαρύ όνομα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Μένει μαζί με τον γιο της, να το πούμε αυτό, είναι στο ίδιο σπίτι. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν, για λόγους που δεν μπορούμε τώρα να μεταφέρουμε στον αέρα, λογομάχησε με το παιδί, με τον γιο της, η μία κουβέντα έφερε την άλλη, με αποτέλεσμα ο γιος της να την χτυπάει, να την ξυλοφορτώνει, κανονικά δηλαδή, με τα χέρια του, με μπουνιές και με κλωτσιές. Με γροθιές και να την πετάει τη μάνα και να την πετάει έξω από το σπίτι τους. Η ίδια σε κατάσταση σοκ, να ουρλιάζει και να ζητάει βοήθεια από τους γείτονες. Οι γείτονες παιδί ξέρουν μια αγαπητή γυναίκα. Και ο γιος είναι αγαπητό παιδί. Να φωνάζουν την αστυνομία και να προσπαθήσουν να τη βοηθήσουν και να συμμαζέψουν τις ανοιχτές πληγές που έτρεχε το αίμα. Να πούμε, πήγε η αστυνομία εκεί. Mm-hmm. Η ίδια δήλωσε ότι πήγε να τη σκοτώσει ο γιος της. Εν τέλει να πούμε ότι η ίδια δεν έκανε μήνυση στο παιδί της. Yeah, ενώ έχει περάσει τα συμβάντα της ελληνικής αστυνομίας. Φίλιππε να πω κάτι. Ενώ συγγνώμη, υπήρχαν, επειδή είναι πολύ γνωστό όνομα, θα μου πείτε κανονικά έπρεπε χτυπάγγελτα αστυνομική να δράσουν. Όχι, όχι μόνο αυτό, όχι. Εντάσσεται στα πλαίσια του νόμου της ενδοοικογενειακής βίας. Η ενδοοικογενειακή βία επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων και στους γονείς. Και μάλιστα στους γονείς ανεξαρτήτως με το αν συμβιώνουν με τα παιδιά τους ή όχι. Είναι ο νόμος ο 3500 του 2006 και η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη. Δεν μπορεί να ανακαλέσει από τη στιγμή που ασχολήθηκαν. Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που ασχολήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, η υπόθεση σας αυτή. Σας ξαναλέω, κυρία Βασιλοπούλου, ίσως γνωρίζοντας και βλέποντας αυτή την πολύ γνωστή γυναίκα του λεκού τραγουδιού. Μπορεί να μην κινηθεί το αυταπάγγελτο, όπως μας πει. Όχι, βέβαια. Απλώς το γράφω, σας λέω ακριβώς πώς έχει γίνει. Μάλιστα. Ήταν εκεί μάρτυρες, υπήρχαν άνθρωποι εκεί. Ναι, το μόνο που μπορώ να φανταστώ. Το μόνο που έγινε ήταν ότι πήγε να με σκοτώσει, έκλαιγε σε μια άσχημη κατάσταση. Ο γιος είχε φύγει από το σπίτι
και δεν ήθελε μετά η μητέρα να συνεχίσει. Να άρα μηνύσει... η μητέρα δεν έδωσε κατάθεση περαιτέρω, ναι, και είπε ότι δεν έγινε τίποτα. Αυτό έγινε. Δεν ήθελε να μηνύσει το παιδί της. Και πώς να κάνεις μήνυση στο παιδί, στο γιο σου, έτσι. Όπου του έχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, να πούμε, ότι είναι ο μοναχογιός, είναι το μοναχοπαίδι της. Έχει ένα παιδί. Έχει ένα γιο. Ο οποίος και εκείνος έχει ενασχόληση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Να ξανασυμβεί, κύριε Καμπούρη, είπα, δεν θα είναι πιο χειρότερα. Μα δεν, αν συμβαίνει μία φορά θα ξανασυμβεί. Να πούμε ότι δεν η γυναίκα μεταφέρθηκε σε φιλικό σπίτι, όπου έμεινε για αρκετές ημέρες εκεί, προσφέροντάς της και τις πρώτες βοήθειες. Να πούμε γιατί δεν πήγε σε κανένα νοσοκομείο. Προσφέροντάς και τις πρώτες βοήθειες και δίνοντάς τη στέγη, τροφή και βοήθεια. Και κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, διότι αυτές τις περιστάσεις αυτό που χρειάζεσαι είναι μια καλή κουβέντα από έναν φίλο να σου τονώσει λίγο το ηθικό. Δηλαδή, τι κρύβεται πίσω από κάποια πρόσωπα που βλέπουμε στις πίστες, στις τηλεοράσεις κτλ. Το τι περνάνε είναι άλλο πράγμα. Και η συγκεκριμένη κυρία είναι πολύ γνωστή, πάρα πολύ διάσημη και δεν έχει προκαλέσει και ποτέ. Μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ μα ποτέ. Έτσι, είχε βέβαια μία μόνο οικογενειακή διαμάχη που είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης στο παρελθόν, αλλά δεν, για την προσωπική της ζωή μετέπειτα δεν είχε απασχολήσει δεν πολλά. Ποτέ. Έτσι. Είναι μια ήπιον τόνων και ήπιον τόνων καλλιτέχνητα κιόλας. Μένουμε εδώ. Ας ελπίσουμε να μην ξανασυμβεί. Πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση της τραγουδίστριας με το παιδί της. Και ας συνετίσει κάποιος και τον γιο. Έτσι. Ας ελπίσουμε. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε, παρακαλώ πολύ. Πάμε να δώσουμε μαξιλάρι όταν οι τηλεθεατές που θα το βρουν.